Κυριάκης, με Κορυδαλό, με Τρομοκρατία, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές. Μπορεί να ήταν και υπουργός, δεν θυμάμαι καλά. Ναι, τι έχετε καταλάβει. Θυμάστε καλά, γιατί το ξεχάσατε, δεν πέρασε για πολύ χρόνο. Δεν το ξέχασα. Τι έχετε καταλάβει από όλα αυτά. Αυτό ήταν υπουργός. Ναι. Και τώρα έχετε να μας καταγγείλει αυτά που λέει. Τα είχε πει και είχε ενημερώσει τον επικεφαλής της ΕΕΠ από τον Απρίλιο που μας πέρασε. Ο οποίος του είπε ότι είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες, θα ενημέρωνε τον πρωθυπουργό. Και ουσιαστικά αυτό που καταλάβαμε να λέει πάλι ο κύριος Πανούσης είναι ότι πέρασε τόσο πολύ καιρό και δεν έγινε τίποτα. Και εγώ συνεχίζω να δέχομαι. Ο κύριος Πανούσης. Ναι, ναι. Πάντως θεωρείται κάτι το οποίο δημιουργεί με έναν σοβαρό θόρυβο, κύριε Μανιά, δεν είναι. Με συγχωρείτε τώρα, θέλω να ακούσω τον κύριο Πανούση. Αλλά ο κύριος Πανούσης, λίγους μήνες που έμεινε στην Υπουργία του, δημιούργησε με διάφορα θέματα πολύ μεγάλους θορύβους. Δεν ξέρω αν είναι η για αριστερά να του τίποτα. Δεν το αριστερά, να μην τα πούμε ένα η αριστερά του τίποτα. Αυτό δεν ξέρω, είναι του άπαντο, του παντό, επιστητού. Καθηγητή εγκληματολογία είναι, υπουργό ήταν. Όφιλε να ξέρει πώ διακινούνται οι πληροφορίε μέσα στα σώματα ασφαλεία, εκ τη θέσεώ του τουλάχιστον και εκ τη εμπειρία και τη γνώση τη ελληνική ιστορία. Τώρα, αυτό πιστεύετε, δηλαδή κρίνετε εσείς ότι είναι μια πικρία επειδή πλέον είναι εκτός κυβέρνησης? Και εντός, κυβέρνησης που ήταν, ναι, δημιουργούσε αυτό που λέγατε θόρυβο χωρίς να λύσει το πρόβλημα. Βεβαίως είχε την στήριξη απολύτως του Πρωθυπουργού, ο οποίος τον κάλεσε, ήταν και εξοκοινοβουλευτικός, να θυμίσουμε έτσι. Λόγω τον κάλεσε, τον τίμησε να γίνει υπουργός. Επιστημονικής του αρχηγός. Δεν ξέρω από εκεί και πέρα αν ο ίδιος αντιλήφθηκε το ρόλο αυτή τη θέση στο Υπουργείο Δημόσια Τάξη, που είναι ένα πολύ ευαίσθητο Υπουργείο. Γιατί θεωρείτε ότι δεν έκανε καλή δουλειά, κύριε? Δεν ξέρω αν έκανε καλή, δεν είναι αποτιμητής, αλλά. Αντιθέτως, βλέπω, είχε απέναντί σας, λέει, τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πανούσης και ότι επίσης έμεινε επειδή τον κράτησε ο Πρωθυπουργός. Τώρα κοιτάξτε κάτι. Αν θέλετε να μπούμε στο έργο του Πανούση, εγώ ευχαρίστως. Όχι, διότι έχω μια πολιτική εξήγηση, λέμε, προσπαθούμε να κατανοήσουμε. Δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, είναι καθαρά είναι ψυχολογικό. Όχι, προσωπικό του κ. Πανούση. Δημιουργεί πολιτικά προβλήματα, αλλά είναι προσωπικό να μας εξηγήσει. Ήταν τόσους μήνες εκεί, τι συλλογές έχει από τον τρόπο που συλλέγονται οι πληροφορίες. Επειδή έχω την τύχη να είμαι 68 χρονών και να είμαι από μωρό παιδί στην αριστερά και έχω δει διάφορα πράγματα, η αστυνομία καλά κάνει και λειτουργεί κατά του πολιτικού εγκλήματος και είναι άριστη στην Ελλάδα, διότι έτσι είχε δομηθεί πριν από την Όταν εποχή του Βενιζέλου. Όταν λέτε προσωπική λόγη όμως, τι εννοείτε? Γιατί σας ρώτησα ψυχολογική, μου λέτε όχι, είναι προσωπική. Δηλαδή δεν έγινε αυτό που σας ρώτησε η Σταυρούλα, δεν έγινε υπουργός αυτό, και καταθέτει εγώ μια πικρία. Δεν θα το ερμηνεύσω. Μα το είπατε, πώς δεν θα το ερμηνεύσετε? Δεν θα το ερμηνεύσω. Εγώ είπα ότι είναι προσωπικό του ζήτημα. Εγώ θέλω σαν πολιτικός, σαν πολίτης, ένας που περνάει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όταν θα φύγει να πει υπάρχει και αυτό το κύκλωμα, υπάρχει και το άλλο που ανακάλυψα, εδώ έχουμε αυτό πράγματα. Είπε, αυτό είπε ότι ενημέρωσε. Ωραία, ενημέρωσε. Ενημέρωσε και δεν έγινε. Να σας πω τίποτα. Εγώ λοιπόν, και να σήμερα, σας λοιπόν, πω λοιπόν κατέθεσε εγώ. Κατέθεσε το φάκελο αυτό στη Μπράβο. Δικαιοσύνη. Τι θα, γιατί δεν πήγαινε κατευθείαν στη δικαιοσύνη χωρίς δηλώσεις? Θα σας πω κι εγώ λοιπόν ότι ξέρω ότι δεν ενημέρωσε. Είναι συζήτηση αυτή? Όχι, με πολιτικά κριτήρια. Αυτό που λέει από τη στιγμή, λέει, που η πολιτεία δεν μπορεί να κάψει τα καρκινώματα του παρακράτους, καταφεύγω στη δικαιοσύνη. Μα δεν είναι άμυρος. 5 μήνες, 6 ήταν μέρος της πολιτείας. Έκαψε κανένα καρκίνωμα? Ανέδειξε κανένα καρκίνωμα? Εγώ αυτό δεν που είδα καταλαβαίνω να και το έχει πει ποτέ και ο ίδιος, γι' αυτό το χρησιμοποιώ και όταν ήταν υπουργός, είναι ότι είχε απέναντί του συνεχώς προσκόμματα κάτι, και αντιθέσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αν είμαι υπουργός σε μια κυβέρνηση και έχω απέναντί μου τόση ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά της του τίποτα, πάω σπίτι. Ο κύριος Πανούσης είναι θειασότης της προσωπικής του προβολής. Αυτό που είχε να γράψει τότε, κύριε Μανιέ, σε αυτό το συγκεκριμένο άρθρο, το ήταν μισό λεπτάκι, παιδιά, έχετε μείνει στον τίτλο. Αυτό που έλεγε μέσα στο άρθρο του είναι τι πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση, τη κυβέρνηση της αριστεράς, προκειμένου να μην είναι μια αριστερά του τίποτα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, δηλαδή, να μην ξαναγυρνάμε τώρα σε άλλα. Αλλά βάζετε, να βάλουμε τον κύριο Πανούση λοιπόν καθοδηγητή της αριστεράς εν γέννη, καθοδηγητή του κυβερνητικού έργου, να μας πει κατά πώς πρέπει να τα κάνουμε. Αυτό μου λέτε τώρα, ότι είπε έτσι ή αλλιώς? Όχι, είπε κάτι άλλο ο κύριος Μανιός. Ένα λεπτό, Σταυρούλα. Είπε ότι είναι θειασότης, αυτό εννοούσα πριν που έκανα την παρέμβαση, θειασότης της προσωπικής του προβολής. Όσα χρόνια τον δηλαδή, θυμάμαι. Δηλαδή, τι είναι το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι εδώ?
Αυτό έχουμε. Γιατί μου βάζετε λόγια που δεν είπα. Εγώ είπα συγκεκριμένα. Του αρέσει η προσωπική προβολή. Όσα χρόνια εγώ τον παρακολουθώ, πάντα θα βγει στη δημοσιότητα, θα κάνει σχόλια, θα γράψει άρθρα, θα βγει, θα κάνει συνεντεύξεις. Λάδι μπόλικο που λέει μια λαϊκή παροιμία και τηγανίτα τίποτα. Μάλιστα. Έργο μηδέν. Να μιλήσει με ονόματα δημοσίως. Γιατί είπε ο κύριος Πανούσης. Όχι εσείς. Είπε ο κύριος Πανούσης ότι μίλησε στην εισαγγελέα με ονόματα. Εκτιμάται, επειδή τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μπει και δημοσιογραφικά σε ένα πινκ-πονγκ, μήπως είναι ο ένας, μήπως είναι ο άλλος, μήπως είναι ο παράλληλος. Yeah. Εκτιμάται ότι πρέπει ο κύριος Πανούσης να πει ότι αυτοί εμπλέκονται με τα κυκλώματα και τους κατονομάζω δημοσίως. Στον τύπο πρέπει να το πει. Το πρώτο είναι ότι. Θα δούμε τι δεν έκανε. Έπρεπε κατευθείαν να πάει στην εισαγγελία την επόμενη μέρα που δεν το απάντησε η κυβέρνηση που είχε πει την ενημέρωση. Την επόμενη μέρα, τι περιμένεις. Μετά από δύο μέρες. Δεύτερον, αφού πήγαινε στην έκανε επώνυμη καταγγελία, να τηρηθούν οι νόμοι. Επιτρέπεται να πάω να καταγγείλω εγώ τον συνάδελφο του βουλευτή ότι είναι πήξε, δείξε και να το βγάλω στην επιφάνεια. Αν επιτρέπεται, να το έκανε. Και τώρα να βγει να το κάνει, διότι έχει καταντήσει και να μπορεί να μηνθεί και αυτός που λέτε το πικ-πονγκ. Καλή νόμα, πρέπει να μιλήσει με ονόματα. Με την κατάθεση του φακέλου στη δικαιοσύνη πλέον και εφόσον ισχύει αυτό που λέει ότι είναι εν ενεργεία βουλευτές, πάει κατευθείαν στη Βουλή. Να πάει, μα τι περιμένει. Η δικογραφία αυτή. Τι περιμένει. Αμελητή. Τι περιμένει. Τι περιμένει, το κατέθεσε και πάει. Πόσες μέρες είναι που η κυβέρνηση έχει ορκιστεί. Από τις 20 τόσο του Σεπτέμβρη. Είναι πλέον το ένας μήνος. Ήταν λοιπόν λάθος επιλογή του Πρωθυπουργού, η επιλογή Πανούση. Για μένα ναι, ήταν λάθος. Τώρα που με ρωτάτε και δεν μου πέφτει λόγος, ο Πρωθυπουργός διαλέγει τους συνεργάτες με διάφορα κριτήρια. Εκ του αποτελέσματος όμως ήταν λάθος. Όχι αυτά που λέει τώρα. Ο κ. Βαρουφάκης, δηλαδή εκεί ακούστηκε ένα μέα κούλπα πάλι. Γιατί να μην κάνει λάθη. Λοιπόν, για να γιατί να μην κάνει λάθη. Ένας πρωθυπουργός είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος. Είναι ο πρώτος όχι, που το λέει. Βέβαια έτσι. Στην κατηγορία τώρα του Υπουργού των Οικονομικών το λάθος αυτό ίσως το πληρώνουμε χρυσά, κύριε Μανιέ. Δεν πληρώνουμε έτσι. Αυτό το λάθος χρυσά. Έχουμε 5 χρόνια από το 10 μέχρι και το 15 έχουμε σκληρά μνημόνια και τώρα το 15 ακόμα ένα σκληρό μνημόνιο. Αυτά γέννησαν μια τεράστια οικονομική κρίση. Πολλοί λένε ότι αν το 10 έλεγε όχι το Πασόκ στα μνημόνια θα ήταν καλύτερα. Αυτά είναι μετά. Εκείνο που εγώ ξέρω και το έχω ξαναπεί εδώ σε δικιά σας εκπομπή είναι ότι το 9 το Φλεβάρι είχε γίνει συζήτηση μεταξύ Αλμούνια και Μπαρόζο, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Γεωργίου Παπανδρέου ότι πρέπει να αλλάξουν πολιτική και έτσι σε ένα χαρτί 3-4 σελίδες με τίτλους η οποία ήταν η επιτομή των μνημονίων. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είπε ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί θα με ρίξει ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου είπε ότι μπορεί να το κάνει και ανέλαβε να το κάνει. Το 2009 λοιπόν, τον Οκτώβριο που ανέλαβε την κυβέρνηση, αν θυμηθείτε διαπληκτισμούς μεταξύ υπουργών του Πασόκ, υπήρχε το ότι έχουμε λεφτά και μπορούμε να κάνουμε μια πολιτική. Ναι, ναι. Η Νέα Δημοκρατία, θα πω αυτό και τελειώνω, ασκούσε μια κριτική μέχρι το Φλεβάρι του 10 ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν προχώρησε σε εκείνο το δάνειο των 40 τόσων δις με ένα χαμηλό επιτόκιο που είχε ρυθμιστεί ναι, από την προηγούμενη. Από το Φλεβάρι και ύστερα ξεχάστηκε και αυτό. Mm. Υπήρχε η δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας να κάνει μια επιτροπή για το πώς μπήκαμε στο μνημόνιο. Που ήταν στην αρχή αυτή η διαδικασία, τίποτα από αυτά δεν έγινε και ερχόμαστε ξαφνικά και βρίσκουμε ότι φταίει μόνο ο Βαρουφάκης. Φταίει και αυτός, φταίω και εγώ που είμαι βουλευτής, όλοι φταίμε κατά τον. Και να μάθουμε ποτέ κάποια στιγμή τι έχει γίνει, έτσι, για τις επιτροπές αυτές πώς οδηγηθήκαμε σε εκείνο το μνημόνιο, στο δεύτερο και επίσης και στο τρίτο να το μάθουμε. Είναι ρίση της ελληνικής αρχαίας σκέψης, ουδής ανεύθυνος σε αυτόν τον κόσμο, από την ώρα που θα γεννηθεί ο κάδαμος. Απλώς. Ο επιμερισμός ευθύνης ναι. Είναι το ζήτημα. Γιατί αυτοί που πληρώνουν είναι τα συνήθη υποζύγια. Θα έρθουμε όμως αυτό και στα οικονομικά. Δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Πλακιωτάκης, αλλά εγώ...